Το επόμενό μας θέμα έχει να κάνει με το ταλέντο και την τέχνη νεαρών Ελλήνων καλλιτεχνών. Ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του Ιδρύματος ΑΓ Λεβέντη Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου, διοργάνωσαν έκθεση με τίτλο «The Crisis and Beyond – Emerging Greek Art in Times of Trouble». Με αυτή την εκδήλωση δόθηκε η ευκαιρία σε αρκετούς νέους καλλιτέχνες να λάβουν μέρος και να παρουσιάσουν τα έργα και το ταλέντο τους στο κοινό. Με διάφορα εκθέματα από το χώρο της ζωγραφικής και της εικαστικής τέχνης, τα εγγένεια της έκθεσης έγιναν την περασμένη Δευτέρα, 14 του μήνα, στο Ελληνικό Κέντρο. Την έναρξη της έκθεσης χαιρέτησε η Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου, κυρία Αγάθα Καλησπέρα. Στη συνέχεια, κάλεσε στο βήμα τον πρόεδρο του Συνδέσμου, κύριο Αλέξανδρο Αντοναρά. Ας πάμε να παρακολουθήσουμε τις ομιλίες τους. Θα δώσω τον νόμι Αγάθα Καλησπέρα, σαν και director of the Hellenic Center. And I welcome you all to this evening's event. As you see, we have a wonderful exhibition which the Hellenic Center is hosting. But this is congratulations due not only to the artists, but to the Leventis Scholars Association, which organized this event. It was really a joy yesterday to see not only the artists, but the members of the committee of the Leventis Scholars Association, because many of them were students here in England and they know the center, so they were visiting us. I'm not going to say anything else, but Mr. the chairman of the Leventis Scholars Association, Mr. Alexandros Antonaras, is going to say a few words. Την έκθεση τη σημερινή την εμπνευστήκαμε από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Είναι σαφές ότι αυτό που βιώνουμε στην Ελλάδα αυτούς τους μήνες, αυτά τα 1-2 χρόνια τώρα, έχει προκαλέσει ένα σοκ που ενδεχομένως είναι και η αφορμή και η έμπνευση για τους καλλιτέχνες μας για να εκφράσουν αυτά που νιώθανε. Το αύριο δεν ξέρουμε τι θα φέρει στη χώρα μας. Ελπίζουμε η γενιά δικιά μας, οι νέοι άνθρωποι, να έχουν το ήθος, να έχουν τις αξίες και να έχουν και την πίστη ότι μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα σε αυτή τη χώρα και να δουλέψουμε ώστε η πατρίδα μας να καταφέρει να δει καλύτερες μέρες, στην πράξη όμως και όχι στα λόγια. Ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του Ιδρύματος Λεβέντη έχει και αξίες και ήθος και πίστη ότι μπορεί να προσφέρει. Η φωνή μας μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις σαν τη σημερινή παίρνει πολύ μεγαλύτερη δύναμη και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε ώστε αυτή η φωνή να ακούγεται και να είναι και πιο δυνατή. Αμέσως μετά ακολούθησε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με το σχήμα Four Lizards. Οι πολύ ταλαντούχοι Κατερίνα Μπαραμπούντη και Σόλης Μπαρκής παρουσίασαν με το δικό τους μοναδικό τρόπο το πρόγραμμά τους. Ας πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από την παράστασή τους. Τι το έχεις λέει.
Είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα. Γιατί μέσα στη σύγκλη το μια τέτοια απραξία. Τι κάθονται οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούμε. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα. Ενώ όμως πια θα κάνουν οι συγκλητικοί. Οι βάρβαροι σαν έρθουν θα νομοθετήσουν. Σήμερα κι ο αυτοκράτορ περιμένει να δεχτεί τον αρχηγό του και θα τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί του έγραψε τίτλους, πολλούς και ονόματα. Solution.
κι αν μπω απ' αυτή τη φυλακή κανείς δε θα με περιμένει. Οι δρόμοι θα'ναι άδειανοι κι η πολιτεία μου πιο ξένη. Τα καφενεία όλα κλειστά κι οι φίλοι μου ξένοι τεμένοι. Αέρας θα με παρασέρνει κι αν βγω απ' αυτή τη φυλακή. Θα αποκοιμηθεί μες στα ερήπια της Ολύνθου. Θα μοιάζουν πράγματα του μύθου κι οι φίλοι μου και οι εχθροί. Μαρμαρωμένοι θα σταθούν οι ρητορές κυλοποδίτες, ζητιάνοι εταιρές και προφήτες. Μαρμαρωμένοι θα... Υπήρχαν και έργα εικαστικής τέχνης. Στο επόμενο βίντεο που ακολουθεί, θα έχετε τη μοναδική ευκαιρία να θαυμάσετε τα έργα των νέων Ελλήνων καλλιτεχνών που διαμένουν στο Λονδίνο. Η μουσική επένδυση του βίντεο είναι από την παράσταση που έδωσαν η Κατερίνα Μπαραμπούτη και ο Σόλης Μπαρκής στην εκδήλωση. Dum 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 d
Στην κάμερα του Hellenic TV και στον συνάδελφό μας Γιάννη Ιωάννου μίλησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Υποτρόφων του Ιδρύματος ΑΓ Λεβέντη Ελλάδας, κύριος Αλέξανδρος Αντοναράς. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξή του. Κύριε Αλέξανδρε Αντοναρά, πρώτα απ' όλα είναι μεγάλη χαρά που είστε μαζί μας στο Hellenic TV και είστε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Υποτρόφων του ΑΓ Λεβέντη. Μάλιστα, είμαστε στο Λονδίνο για να διοργανώσουμε τα εγγένεια μια έκθεση ζωγραφική, γλυπτική. Performing Arts, με στόχο να προβάλλουμε την άποψη, τη γνώμη και το πώς βλέπει ο νέος καλλιτέχνης από την Ελλάδα το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας, το πώς αντιλαμβάνεται την κρίση και το πού οδηγείται η χώρα μας και να δώσουμε ίσως και ένα μήνυμα τόσο στο εξωτερικό όσο και στην πατρίδα ότι υπάρχει αύριο για την Ελλάδα, μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα. Φτάνει να το θέλουμε, να το πιστεύουμε και να έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας. Σήμερα εδώ στο Ελληνικό Κέντρο είχαμε αυτή η έκθεση με διάφορα αντικείμενα, ζωγραφική, θέατρο. Πώς βλέπετε αυτή την προσπάθεια νέων καλλιτεχνών εδώ στο Λονδίνο? Καταρχάς να τονίσω ότι η προσπάθειά μας στόχευε στο να φέρουμε κοντά καλλιτέχνες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το Λονδίνο, δηλαδή καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται μόνιμα στην Ελλάδα και άλλους καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στο Λονδίνο, να τους φέρουμε κοντά με ένα κοινό θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε όλοι όσοι έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε βήμα και άποψη και δυνατότητα έκφρασης σε αυτούς τους ανθρώπους. Οι εποχές που περνάμε είναι πάρα πολύ δύσκολες για τους νέους καλλιτέχνες. Ενδεχομένως πλέον η Ελλάδα και το Υπουργείο μας, Υπουργείο Πολιτισμού, να μην έχει τις δυνατότητες αυτή τη στιγμή να προβάλλει το έργο των νέων καλλιτεχνών μας. Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες και γι' αυτό το λόγο εμείς που προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες δυνατότητες να είναι πιο σημαντική και πιο ενεργός ο ρόλος μας από εδώ και πέρα, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά, όπως είδατε και σήμερα, έχουν άποψη, τους έχω γνωρίσει προσωπικά τους καλλιτέχνες και έχουν εκτός από ήθος έχουν και αρχές, και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα της βραδιάς, ότι μπορούμε να βασιστούμε στους νέους και ενδεχομένως να μην έχει βασιστεί η πατρίδα μας τόσο πολύ στους νέους ανθρώπους όσο θα έπρεπε για να μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Όσον αφορά τώρα το πολιτιστικό μέρος αυτών των εκδηλώσεων, υπάρχει ανταπόκριση από νέους καλλιτέχνες? Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε έργα καλλιτεχνών. Μάλιστα, η δυσκολία μας ήταν να επιλέξουμε ποιους καλλιτέχνες θα
προβάλλουμε μέσα από αυτή την προσπάθεια. Ήταν δύσκολη η προσπάθεια, γι' αυτό και επειδή δεν είχαμε και την εμπειρία, χρησιμοποιήσαμε τον επιμελητή της έκθεσης, τον Θανάση τον Μουτσόπουλο, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ και στο να οργανώσουμε την έκθεση και στο να επιλέξουμε τα έργα των καλλιτεχνών και τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Υπάρχει ενδιαφέρον από καλλιτέχνες. Ακόμα και σήμερα διαπίστωσα ότι υπάρχουν καλλιτέχνες που μπορούν και θέλουν να συνεισφέρουν. Νομίζω πάμε καλά. Ο σύνδεσμός σας είναι ένα μεγάλο στήριγμα από ό,τι φαίνεται στους νέους καλλιτέχνες. Με ποιους άλλους τρόπους ή με κάποιες άλλες εκδηλώσεις στο μέλλον θα μπορούσατε να βοηθήσετε περισσότερο αυτό το όμορφο που γίνεται εδώ στο Λονδίνο? Ο σύνδεσμός μας ιδρύθηκε πριν από 6 χρόνια στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια να έρθουμε όλοι οι υπότροφοι του Ιδρύματος Λεβέντη κοντά και να προσπαθήσουμε να προβάλλουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει την προσπάθεια για μια καλύτερη και όσο το δυνατόν πιο αξιοκρατική ελληνική κοινωνία. Εμείς αυτό που στοχεύσαμε ήταν να εκπροσωπήσουμε τις αρχές και τις αξίες του Ιδρύματος. Αυτός είναι ο στόχος μας, το έργο το δικό μας να συνάδει με το έργο του Ιδρύματος Λεβέντη. Όλα αυτά τα χρόνια διοργανώσαμε εκδηλώσεις οι οποίες αναφέρονται στις επιστήμες, στα γράμματα, στην τέχνη σήμερα. Εκδηλώσεις ιδιαίτερες, ξεχωριστές και διαφορετικές από αυτό που έχουμε συνηθίσει και αυτό νομίζω είναι και η επιτυχία μας. Στοχεύουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Κάθε δραστηριότητά μας είναι μοναδική και έχει μία φωνή και εκφράζει μία άποψη. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτή η φωνή που έχουμε δυναμώνει. Στόχος μας είναι να την κάνουμε να ακουστεί περισσότερο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Κύριε Αλέξανδρε, ήταν μεγάλη χαρά που μας μιλήσατε και ειλικρινά ό,τι καλύτερο και στο σύνδεσμό σας και στους νέους καλλιτέχνες. Ευχαριστώ πολύ και δικιά μας ήταν μεγάλη χαρά να βρεθούμε εδώ στην καρδιά του Λονδίνου, στην καρδιά της τέχνης και να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το Λονδίνο να εκφράσουν αυτά που νιώθουν, να προβληθεί η δουλειά τους και να τους γνωρίσει το κοινό, το οποίο σήμερα πραγματικά μας εξέπληξε με την παρουσία του. Ευχαριστώ πολύ. Η πρωταγωνίστρια της παράστασης Κατερίνα Μπαραμπούτη μίλησε στην κάμερα του Χελένη και στο Γιάννη Ιωάννου για την ίδια, την εικαστική τέχνη και για όλα όσα ασχολείται αυτή την περίοδο. Ας πάμε να δούμε τι μας είπε. Και είναι μαζί μας η Κατερίνα Μπαραμπούτη, μια εξαιρετική καλλιτέχνη, η οποία ασχολείται και με το performance και με την εικαστική τέχνη. Πρώτα απ' όλα όμως, καλώς ήρθατε στο Hellenic TV και πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στο Hellenic TV. Είμαι εικαστική καλλιτέχνη. Έχω σπουδάσει την Καλών Τεχνών στην Αθήνα και performer. Έχω σπουδάσει θέατρο, μουσική. Και τώρα σπουδάζω στο Λονδίνο, στο Goldsmith, σε May Performance Making. Η δουλειά μου έχει να κάνει με τον άνθρωπο, νομίζω, κατά βάση, την πολυπλοκότητα και την ομορφιά που έχει ο άνθρωπος μέσα από τις ευκολίες και τις δυσκολίες. Στα εικαστικά μου έργα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι ένα παράλληλο και πολυεπίπεδο σύμπαν, το οποίο προσπαθώ να εκφράσω με κάποιο τρόπο, μέσα από εγκαταστάσεις στο χώρο ή επίτυχα έργα τέχνης ζωγραφικά όπως αυτό, στο οποίο είναι μια τεχνική ανάμεικτη, ένα παπιέ μασέ που κατασκευάζω, με πολλά ζωγραφικά στοιχεία όμως που τα κάνω από πάνω. Αυτό όσον αφορά τα εικαστικά. Όσον αφορά την performance, ασχολούμαι 10 χρόνια. Ο πυρήνας μου είναι η μουσική και η ποίηση. Δηλαδή ο λόγος, ο ποιητικός λόγος και ο ήχος και ο ρυθμός. Μέσα σε αυτό στείνω ηχητικά τοπία. Χρησιμοποιώ γλώσσα ή γλώσσες, γιατί όλες οι γλώσσες έχουν μία μουσικότητα. Η ελληνική γλώσσα έχει μία εξαιρετική μουσικότητα, αλλά και όλες οι γλώσσες μπορείς να βρεις στοιχεία τα οποία επηρεάζουν άμεσα την αίσθηση, την ψυχολογία και την σωματική κατάσταση του θεατή. Οπότε χρησιμοποιώντας αυτά τα κλειδιά, τους ήχους που έχουν οι γλώσσες και σε συνεργασία με το Σόλι Μπαρκή, τους ήχους που έχουν διάφορα, όπως τα αποκαλεί αυτός, ηχογόνα σώματα, τα οποία μπορεί να είναι κρουστά ή απλά καθημερινά αντικείμενα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε στα αγγλικά, poetic soundscapes. Πολύ ωραία. Όσον αφορά τώρα σχετικά την εικαστική τέχνη, βλέπουμε αυτό το όμορφο εδώ. Δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι τόσο όμορφο.
τι είναι αυτό που σε έκανε να δημιουργήσει αυτό το δημιούργημα? Το συγκεκριμένο έργο, η ιδέα του, η αφετηρία του, είναι ο πλούτος του ελληνικού χώρου, που πηγάζει από αυτό που οι Έλληνες θα θέλαμε να ξεχνάμε και για κάποιο λόγο δυστυχώς αρνούμαστε, που είναι ότι σε αυτό το χώρο μια ζωή υπήρχαν ρεύματα μετανάστευσης από τη Μικρά Ασία, από τα Βαλκάνια. Οι Έλληνες έχουμε πάει σε όλο τον κόσμο, στο Λονδίνο, στην Αμερική, στην Αυστραλία, παντού, στη Γερμανία. Όλη αυτή η μίξη κουλτούρας δημιούργησε μια νέα κουλτούρα, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή και η οποία είναι κρίμα να μην προβάλλεται περισσότερο. Αυτή λοιπόν η μίξη κουλτούρας, ήχων, χρωμάτων, γεύσεων, από μυρωδιές, από τραγούδια, από εικόνες, είναι αυτό που με ενέπνευσε για αυτό το έργο. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στην ταινία Θείασος του Αγγελόπουλου, που για μένα είναι πολύ σημαντική ταινία. Το μικρό βαγονάκι είναι ένα κομμάτι από το μεγάλο μπουλούκι του θεάτρου, που περιδιάβαινε σε όλη την Ελλάδα στα παλιά χρόνια, για να μπορέσει να φέρει το θέατρο σε επαφή με τους ανθρώπους που ζούσαν στα χωριά. Και η Ελλάδα είναι μια συνεχής μετακίνηση. Και ο πλούτος της Ελλάδας, πιστεύω, είναι αυτή η συνεχής μετακίνηση και ανταλλαγή. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχουμε. Δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτα άλλο. Έχω μόνο να πω ότι θαυμάζω το πάθος και το ταλέντο σου σε σχέση για οτιδήποτε κάνεις. Μουσική, καστική, τέχνη, performance. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Τέλος, για χάρη της κάμερας του Hellenic TV, που βρίσκεται πάντα στο πλευρό της τέχνης και προβάλλει όλες τις εκδηλώσεις της ομογένειας, το σχήμα For Lizards έκανε ένα ωραίο λογοπαίχνιο για να συστηθεί. Ας τους παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, Σόλι Μπαρκή. Λοιπόν, Κατερίνα Μπαραμπούτη. Πότε γνωριστήκαμε? Είναι πολλά χρόνια, αλλά είναι ένα ταξίδι. Μεγάλο. Πότε ξεκινήσαμε, πότε φτιάξαμε τους For Lizards? Αυτό είναι πιο πρόσφατο. Είναι 2 χρόνια, 1 χρόνο. Είναι 2 χρόνια. Είναι από το 2009, τέλη του 2009. Θυμάσαι ημερομηνίες. Βεβαίως. Και τι κάναμε ακριβώς? Εκεί που παίζαμε μουσική και μας άρεσε πάρα πολύ και μετά μου έλεγε τα βιβλία που διαβάζεις από την ποιήση και μου έδειξε τον Άνω Βαλαωρίτη που δεν τον ήξερα. Και εγώ σου είπα ότι μου αρέσει ο Καβάφης, που είναι ίσως πιο κλισέ, αλλά νομίζω ότι ο Καβάφης είναι σπουδαίος ποιητής. Είναι πάρα πολύ σπουδαίος, γιατί μας αρέσει σε όλους. Ναι. Και αφού μιλούσαμε για ποιήση, για λογοτεχνία και για μουσική, τι κάναμε? Αρχίσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με ήχους. Α, σωστά. Και μας αρέσαν τα τραγούδια. Τραγούδια και τα ηχητικά τοπία. Και τα ηχητικά τοπία, τα απρόσμενα ηχητικά τοπία. Unexpected poetic soundscapes. Οπότε ξαφνικά εκεί που κάναμε πολλές performances στο Λονδίνο, που συνδυάζαμε μουσική με κάποια θεατρικά acts, sketch, που είχαν σχέση κυρίως με το λόγο και την ποίηση. Κυρίως με το λόγο και την ποίηση, την ποίηση, βάλαμε και τη μουσική μέσα. Και βρεθήκαμε στο Λονδίνο. Ξαφνικά βρεθήκαμε στο Λονδίνο. Εντελώς ξαφνικά βρεθήκαμε στο Λονδίνο. Και ήταν μια συνέχεια του ταξιδιού που κάνουμε μαζί. Το ταξίδι έχει μεγάλο δρόμο. Και όλη αυτή η ιστορία που παρουσιάσαμε και εδώ πέρα είναι ένα ταξίδι και μιλάει για τα ταξίδια. Μιλάει για τα ταξίδια των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Μιλάει για τα ταξίδια της ελληνικής ψυχής, που πολύ θέλουμε όλοι οι Έλληνες να την αναγνωρίσουν όπως πραγματικά είναι, που είναι μια ταξιδιάρα ψυχή. Και μιλάει και για το κάθε ταξίδι και για το ταξίδι του κάθε ανθρώπου. Γιατί η ελληνική ψυχή καταλαβαίνει και τις άλλες ψυχές όταν ταξιδεύουν. Για το universality. Το τελευταίο μας θέμα για απόψε είναι η χοροεσπερίδα του LGR, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Μαρτίου. Αυτή τη φορά, το LGR προσκάλεσε στο Λονδίνο την Ελληνίδα τραγουδίστρια Κατερίνα Κόρου, όπου στο μπουζούκι τη συνόδεψε ο Γιώργος Δράμαλης, με την ορχήστρα Megaband. Έκτακτη εμφάνιση έκανε και ο Μάριος Κόμπου, γνωστός ως Elvis, τον οποίο φιλοξενήσαμε πρόσφατα και στο Hellenic TV. Πρώτα όμως, ας περάσουμε να παρακολουθήσουμε το χαιρετισμό που έκανε ο διευθυντής του LGR, κύριος Γιάννης Κυριακίδης. Ευχαριστώ που ήρθατε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε καλή ορχήστρα όπως πάντα, καλούς τραγουδιστές και θα περάσουμε μια χαρά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε επίσης, όπως είπαν και όλοι, τους supporters μας, τους sponsors μας. Εδώ το έμερα σου μας κάνει καλή τιμή, τους printers μας, τους εμπός κλπ. Ευχαριστούμε όλους. Και όπως είδατε, κρατήσαμε τις τιμές χαμηλές για να μπορούμε να σας έχουμε κοντά μας, να ξεχνάμε αυτό το recession, να το ξεχνάμε, να δισκεδάζουμε.
Ευχαριστώ λοιπόν, καλή διασκέδαση. Τώρα ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από το πρόγραμμα του Guest Star της βραδιάς, Μάριο Κόμπου. There's a ring, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, and you sing me the bell. Hearts are playing, ding-a-ding-a-ding, ding-a-ding-a-ding, like a guitar in the world. When the stars get you just like passed up as you let somebody. When you dance down the street with a crowd to your feet, you love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old, I believe that's amore. And your turn, here we go. Κατερίνα Κόρου κατέπληξε το κοινό με την εμφάνισή της και διασκέδασε τους φίλους του LGR μέχρι αργά το βράδυ. Ας πάμε να παρακολουθήσουμε μερικά αποσπάσματα από τη βραδιά. Σε τη μέρα μου την έκανες κοντά μου.
Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Εδώ να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 0208 292 7037 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Πριν όμως σας αποχαιρετήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στις επόμενες εκδηλώσεις της παροικίας μας. Αύριο Σάββατο, ο Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών Ηνωμένου Βασιλείου διοργανώνει χορεσπερίδα στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στις 7 το βράδυ. Στην εκδήλωση θα παραστεί η πρώτη κυρία της Κύπρου, κυρία Έλση Χριστόφια. Την ίδια μέρα, το παράρτημα ΕΔΕ Κακλίας διοργανώνει την ετήσια χοροεσπερίδα του στο Penridge Suite, στις 7 η ώρα το βράδυ. Θα παραστεί ο επίτιμος πρόεδρος του κόμματος, Δ. Βάσος Λυσαρίδης. Τη Δευτέρα, 21 του μήνα, θα γίνει παρουσίαση συλλογής ποιμάτων του κ. Βάσου Λυσαρίδη στο οίκημα της Αδελφότητας στις 7.30. Την Παρασκευή 25 Μαρτίου θα γίνει παρουσίαση βιβλίου του Δ. Νίκο Χριστοδουλίδη, πρώην Γενικού Πρόξενου της Κύπρου στο Λονδίνο, στο Κυπριακό Κέντρο του Wood Green στις 7.30 και τέλος, την Τετάρτη 23 Μαρτίου και ώρα 8 το βράδυ, θα γίνει στο Tingwalls η αναμενόμενη από όλους μεγάλη συναυλία του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Μαζί του θα εμφανιστούν οι Δημήτρης Σταρόβας, Ζινοβία Αρβανίτη και Παναγιώτης Μαργαρής. Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μυθόπολης. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ταινίες «Ο Ηλίας του 16ου» και «Ο Γίγας». Αύριο Σάββατο στις 7.30 μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε την εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή» με τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα, πρωτοπρεσβύτερο του Ναού των 12 Αποστόλων. Αμέσως μετά στις 8, παρακολουθήστε την εκπομπή «Ο Μάριος Καμιναρίδης παρουσιάζει». Το Hellenic TV βρέθηκε στα γραφεία του Ευρωκό, στην Κύπρο, και ο Μάριος Καμιναρίδης συνομιλεί με τον κύριο Δημήτρη Σιλούρη, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κόμματος. Την Κυριακή στις 7.30 παρακολουθήστε την εκπομπή «Ποιητική Ανθολογία» με τον Ειρήνα Αρχοστεφάνου, ενώ στις 8 παρακολουθήστε την εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής «Ομογένεια εδώ Λονδίνο». Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Από όλους εμάς εδώ στο Hellenic TV, σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού λοιπόν ξανά την επόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Γεια σας!